Κατσιρίδα. Η οποία αργότερα θα δικαιολογηθεί ως κραυγή αγανάκτηση για τις πιτσιλιές που εντόπισε και πάλι στη λιακάνη της τουαλέτας. Άνδρας, βγαίνει αγνώντας τη μικρή πρέσκα που έχει δημιουργηθεί. Επειδή δεν είχε τραβήξει εντελώς την κουρτίνα. Καμαρώνει στον καθρέφτη και πάλι την άπακτη κορμάρα του και φάει το σκεμπέτσι προσπαθώντας να διακρίνει τους κοιλιακούς του μυς. Δεν διέκρινε κανέναν, μην το είσαι, από εκεί στο βάθος, κρυμμένη είναι. Γυναίκα βγαίνει και αφού σφίξει καλά όλες τις βρύσες, τεκνώνει όλες τις ευρές επιφάνειες. Ακολουθεί ψεκασμός με ειδικά δημιουργικά και δημοσιακά σπρέι. Άνδρας, γρήγορο στέγνομα και βγαίνει αφήνοντας τα φώτα ανοιχτά και την κουρτίνα να στραγγίσει στο πάτωμα, αντίστοιχη του γέρα. Γυναίκα, στέγνωνε το σώμα με πετσέτα η οποία έχει έκταση ως όλος ο κάτος της Λάρισας. Τρίγει το κεφάλι με δεύτερη πετσέτα, σε στείλει σε βάθο θαλασσινός. Άνδρας. Με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση, προχωρά προς το δωμάτιο με αέρα αρχαίο Ολυμπιονίκη. Εάν καθόλου συναντήσει τη φίλη του, ακολουθεί ένα αποκαλυπτήριο σε συνδυασμό με διάφορες ατάκες. Πες μου, μωρό μου, τη γνώμη σου για το εκκρεμές του Φουκώ. Λάβει το θηρίο και τέτοια. Γυναίκα, φορώντας μπουρνούζι, κατευθύνεται στο δωμάτιο. Εάν καθόλου συναντήσει το φίλο της, καλυπτικιαστικά τα ελάχιστα χιλιοστά δερματος με νευρικές κινήσεις και τρέχει με μικρά σπαστικά βηματάκια στο δωμάτιο, ξοδεύοντας τις επόμενες δύο ώρες, διαλέγοντας ποιο παρασκοπημένο σιδερωμένα ρούχα θα φορέσει. Άνδρας, στο δωμάτιο, πετάει την πετσέτα στο κρεβάτι, σε καρέκλα και τίνεται σε διάστημα 2 λεπτών. Φορώντας τα ρούχα που φορούσε και πριν, συμπεριλαμβανομένου και του σοβράκου. Αφού ελέγξει πρώτα, ενέχει εσωτερικά ύπνος από φρενάρισμα. Δεν είναι δάκες ή χαμένος. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή διάφορες άνδρες και γυναίκα.